Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα, καλημέρα σας από τον Gaziantep, μπροστά από αυτή την πολυκατοικία που μόλις δείχνατε και πριν. Εδώ συνεχίζονται για τέταρτη-πέμπτη μέρα σχεδόν τώρα, μπήκαμε στο πέμπτο 24ωρο. Συνεχίζονται οι εργασίες, εδώ άκουγαν φωνές χθες το βράδυ, με τα ειδικά μηχανήματα που έχουν βέβαια τα σωστικά συνεργεία. Δυστυχώς όμως ακόμη δεν έχουν βγάλει κάποιον άνθρωπο από μέσα. Ενώ ακούν διάφορες φωνές, ακούν διάφορους ήχους θα το έλεγα καλύτερα, όχι φωνές. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουν μπορέσει να βγάλουν κάποιον άνθρωπο. Έχουν όμως επικεντρωθεί όλες οι εργασίες εδώ διάσωσης σε αυτήν εδώ την άμορφη μάζα, όπως λέω και ξαναλέω, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν γίνει μια άμορφη μάζα. Στον Gaziantep, τουλάχιστον μέσα στην πόλη, ήταν ένα συγκρότημα από 6 πολυκατοικίες. Οι 4 έπεσαν, οι 2 μόνο έχουν κρατηθεί. Όπως βλέπετε, ίσως μάλλον από εδώ τη μία πίσω μου. Και όλο αυτό το κακό, να το πω, λόγω κακοτεχνιών, λόγω του ότι μέσα στα μπετά τα σίδερα αυτά και λεπτά και χωρίς να είναι το κατάλληλο σίδερο, γιατί ουσιαστικά οι εργολάβοι, οι μηχανικοί προσπαθούν να βγάλουν και από τη μύγα, να το πούμε εξήγη, δηλαδή να βγάλουν περισσότερα χρήματα χρησιμοποιώντας δεν είναι από τη μύγα εξήγη, Μαρία μου. Τα τσιμέντα και τα σίδερα είναι πολλά τα λεφτά. Αν κλέψεις σίδερο από την κατασκευή και τσιμέντο, είναι πολλά τα λεφτά. Και βλέπω εγώ αυτές τις θηριώδεις κατασκευές, οι τύποι πλουτίζανε πολύ. Πάρα πολύ. Διότι και το έλεγα και χθες και εδώ, στην Ελλάδα, είχαν κατηγορηθεί μεγάλες κατασκευαστικές παλιότερα ότι ήταν διαπλεκόμενες, αυτό έπαιρναν, βάζανε παραπάνω λεφτά, ήταν ακριβές, χρεώνανε τα έργα πολύ. Αλλά τουλάχιστον τα έργα που στήσανε δεν καταρρεύσανε, ρε παιδί μου, σε σεισμούς και τέτοια. Τουλάχιστον. Μπορεί να κλέψανε, μπορεί να φάγανε, μπορεί δεν ξέρω τι. Αλλά τουλάχιστον αντέξανε. Δεν πλακώσαν ακόμα να δολοφονηθούν. Και μου έδειξαν και κάτι άλλο, Δημήτρη, χθες το βράδυ εδώ, οι ειδικοί και τα σωστικά συνεργεία που γνωρίζουν πλέον πώς πέφτουν οι άνθρωποι ειδικοί, τέλος πάντων. Μου έλεγαν στην πρόσωψη γιατί οι προσώψεις, ας πούμε, πολλών πολυκατοικιών δεν έχουν πέσει. Γιατί έχουν βάλει τα καλά υλικά μπροστά, για να μην φαίνονται ρογμές, για να φαίνεται ότι είναι μια καλή κατασκευή, και έχουν πέσει τα από πίσω. Βέβαια, αυτό πάλι. Η μούρη τους ένιωξε. Αυτό πάλι. Ακριβώς. Η μούρη. Επίσης, εδώ που είμαστε είναι ρέμα, ήταν ρέμα. Και ουσιαστικά τον μπαζώσανε και φτιάξανε πάνω πολυκατοικίες. Αυτά τα κάνουμε κι εμείς. Αυτά τα κάνουμε κι εμείς. Αυτά τα κάνουμε κι εμείς. Είναι λοιπόν σε όλες τις χώρες μεσογειακές. Θέλω όμως κάτι σημαντικό να πω. Ναι. Γιατί πριν από λίγο βγήκε ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραχήμ Καλίν, ευχαρίστησε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ελληνικές ομάδες διάσωσης, την ΕΜΑΚ ΚΑΒ, που ήρθαν εδώ. Με ένα tweet, λοιπόν, πριν από λίγο, γράφει συγκεκριμένα: «Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για την όλη υποστήριξή σας. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας». Με μία φράση, αλλά ευχαριστεί προσωπικά ο Ιμπραχήμ Καλίν την Ελλάδα για αυτήν την βοήθεια που έχει δώσει σε αυτόν τον καταστροφικό σεισμό, τον φωνικό σεισμό της Τουρκίας. Είναι μία εξέλιξη, είναι ένας τρόπος αυτό. Είναι εξέλιξη, γιατί δεν ξέρουμε να έχει ευχαριστήσει προσωπικά κάποια άλλη χώρα, γιατί έχουν έρθει και άλλες χώρες εδώ. Προφανώς, από 70 χώρες, αν δεν απατώ. Παιδιά, μέχρι και οι Αρμένοι έχουν στείλει. Ναι.